Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η μεγαλύτερη τεχνολογική έκθεση στον πλανήτη, η CES, διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Las Vegas και μας δίνει όλες τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον. Περισσότερο θα μας πει η Νίκη Παπάζογλου. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα, και από μένα. Πράγματι, οι εταιρείες τεχνολογίας δίνουν το πρώτο τους ραντεβού για φέτος στο Las Vegas, στην CES 2018. Η οποία είναι μια έκθεση που κυρίως δεν μας δείχνει, δεν μας αποκαλύπτει τεχνολογικά προϊόντα κολοσσών όπως η Apple, η Google, η Microsoft κτλ. Αφού αυτές κυρίως συνηθίζουν να έχουν τα δικά τους αποκαλυπτήρια μια φορά το χρόνο, αλλά μας δίνει πληροφορίες για τις τεχνολογικές τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον. Και να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι κυριότερες από αυτές. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε φέτος στους χώρους της CES είναι αρχικά ότι τα ρομπότ γίνονται λίγο πιο έξυπνα και λίγο πιο χρηστικά. Μέχρι πρώτη όσο είχαμε συνηθίσει τα ρομπότ να μας συστήνουν την καινοτομία, αλλά χωρίς να μπορούν να είναι είδος ευρείας χρήσης, ας πούμε. Στα σπίτια μας. Ναι, πλέον μπορούν να μπουν στα σπίτια μας, μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα μαζί μας και τα ρομπότ συντροφιάς, αλλά και τα ρομπότ τα οποία μπράβο, είναι ως οικιακή βοηθή που τους στέλνουμε, τους θες και εσύ και εγώ τους θέλω, τέλος πάντων. Μετά βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of Things, το οποίο πλέον έχει κάνει την εμφάνισή του πολύ στη ζωή μας και το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια στη CES, το οποίο όμως πάει ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή από τις συσκευές που απλά έχουν συνδεσιμότητα Wi-Fi, αυτό που θα δούμε στο μέλλον είναι ότι οι συσκευές θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και να προβλέπουν τις ανάγκες μας, ούτως ώστε να μπορούν να τις καλύψουν. Ουσιαστικά δηλαδή θα σου λένε τι θα χρειαστείς αύριο και εσύ θα μπορείς να τους πεις ναι, θα το χρειαστώ ή όχι, δεν θα το χρειαστώ. Ένα επόμενο, φυσικά, μια μεγάλη βιομηχανία που δίνει το παρόν είναι και η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πλέον έχει επικεντρώσει την προσοχή της από τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου στο εσωτερικό, στη τεχνολογία που υπάρχει εντός του αυτοκινήτου. Και ουσιαστικά το σύνθημα για το μέλλον είναι λιγότερη οδηγία, αλλά περισσότερα αυτοκίνητα. Και ένα άλλο που φυσικά επικρατεί είναι οι έξυπνες πόλεις, οι οποίες αποδεικνύονται το μέλλον και εκπρόσωποι από όλες τις χώρες του κόσμου έχουν πάει στην CES, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν λύσεις για τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό τους. Και βλέπουμε εκεί ότι η ΗΠΑ επικεντρώνει κυρίως το ενδιαφέρον τους στην η Ευρώπη επικεντρώνει, συγγνώμη, το ενδιαφέρον της στην έξυπνη ενέργεια, ενώ η ΗΠΑ επικεντρώνει το ενδιαφέρον τους στις μεταφορές.